Ένα πλεονέκτημα έδρας που πέρυσι τουλάχιστον αποδείχνει Κροάτι γίγαντα. Βλέπετε εδώ τι γίνεται με όλα αυτά τα κόκκινα χρώματα. Μπορεί και να νομίζουν ότι βρίσκονται στην έδρα του Ολυμπιακού υπέρχοντας του Παναθηναϊκού. Και επιτέλους τώρα ο Λέμαν θα δώσει το σύνθημα για το τζάμπολ. Μυρίζεται παράβαση στον Βράνκοβιτς, ο οποίος διαμαρτύρεται. Η Πορτογάλη λοιπόν στην πρώτη επίθεση του αγώνα. Να ο Λισμπόα με το 7. Ο Πέντρο Μικέλ σαν playmaker. Στο Λισμπόα αναλαμβάνει στο ξεκίνημα του αγώνα ο Αλβέρτης. Και με την πρώτη χτυπούν οι βομβαρδιστές της Μπενφίκα με τον Πέντρο Μικέλ που πετυχαίνει το πρώτο τρίποντο του αγώνα. 3-0. Το φάουλ που κάνει ο Πέντρο Μικέλ στον Παταβούκα, το σφύριγμα του Λέμαν δεν έχει ακουστεί μέσα στον φοβερό σαματά που κάνουν οι Πορτογάλοι. Τον Γκάλι αναλαμβάνει ο Γκιμαράες με το 14. Και τον Βολκόφ ο Πλάουντεν, ο πρώην Αμερικανός. Εδώ αυτό το ζευγάρι, ο Βολκόφ που προσποιείται πολύ ωραίο καλάθι από τον Σάσα Βολκόφ. Νάτος εδώ, είναι Ρώσος, αισθάνεται Ουκρανός. Και πάση εκτός είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Από το περασμένο καλοκαίρι, ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης που φόρεσε ποτέ φανέλα ελληνικής ομάδας. Ο Λισμπόα στον Κονσεϊσάο και από τον Γκιμαράες στον Πέντρο Μικέλ. Ο Γκιμαράες για 3 πόντους. Κάνουν λάθος οι παίκτες του Παναθηναϊκού αν νομίζουν ότι χωρίς να μαρκάρουν τους Πορτογάλους στην περιφέρεια θα περάσουν εύκολο απόγευμα. Ο Πέντρο Μικέλ μετά το επιθετικό rebound του Γκιμαράες. Τον μαρκάρει ο Γκάλι. Ο Γκιμαράες προσπαθεί να βγει από τα σκρίν ο Παταβούκας για να το μαρκάρει. Και φάουλ εκτός φάσης του Αλβέρτη πάνω στον Λισμπόα που φαίνεται να πονάει. Δέχτηκε κάποια γωνιά και για να δούμε μήπως έχουμε και την πλοκή εκεί. Ο Λισμπόα σηκώθηκε με άγριες διαθέσεις κατά του νεαρού του Φραγκίσκου Αλβέρτη. Να ο Λισμπόα. Ο Αλβέρτης έχει σχεδόν τα μισά του χρόνια. Είναι 20 χρονών ο Αλβέρτης, 36 ο Λισμπόα. Τέλος πάντων, ηρέμησαν τα πνεύματα, ήταν το πρώτο φάουλ του Αλβέρτη. Εδώ του ζητάει εξηγήσεις ο Λισμπόα και για να δούμε τι έγινε στο πάθος. Μια γωνιά με τα αριστερό, μάλλον αθέλητη από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Και τώρα που τελείωσε ο Γκιμαράες, ο Πλάουντερ με το σκούπισμα, θα ξαναρχίσει το παιχνίδι. Κάνει πολύ ζέστη εδώ στο κλειστό γήπεδο του Νταλούς. Ο Πέντρο Μικέλ μέσα στη ρακέτα, ο Κονσεϊσάο, ο οποίος είναι πολύ καλός, αλλά ο Βολκόφ δεν κρύβει ότι περίμενε βοήθεια από τον Βράνκοβιτς. Του βάζει και λίγο τις φωνές. Παταβούκας. Το σκορ είναι 5-2. Αλβέρτης, Γκάλις. Τον Βράνκοβιτς που θα καρφώσει, όχι, θα του κάνει φάουλ. Καθαρό φάουλ ο Κονσεϊσάο. Δικαίωμα για δύο βολές στον Στόικο Βράνκοβιτς. Του πήγε στο κάρφωμα εκεί. Δείτε πάλι. Ο Κονσεϊσάο είναι πολύ δυνατός, δεν φοβήθηκε καθόλου τον δάλματό. Πήγε να κόψει, τελικά το μόνο που κατάφερε είναι να κάνει το φάουλ, το πρώτο του φάουλ. Ένα έχει και ο Πέντρο Μικέλ για την Μπενφίκα, ένα και ο Αλβέρτης για τον Παναθηναϊκό. 5-2. Δικαίωμα για δύο βολές στον Βράνκοβιτς που έχει 70% από τη γραμμή του φάουλ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εδώ αστοχή όμως, δεν δικαιώνει το καλό του ποσοστό. Ο Βράνκοβιτς κλείνει τα 30 του χρόνια και έχει 29 όπως γράφουν οι Πορτογάλοι σε 10 μέρες, στις 22 Ιανουαρίου. 5-3. Ο Λισμπόα με τον Πλάουντεν και αυτός θα δοκιμάσει για τρίποντο. Rebound από τον Βράνκοβιτς εύκολα. Οι Πορτογάλοι έχουν ξεκινήσει με 1 στα 3 τρίποντα, αν μετράω καλά. Γκάλις με τον Γκιμαράες. Για 3 πόντους και ο Γκάλις. Επηρεάστηκε φαίνεται από τα βίτσια των Πορτογάλων. 5-6 από το τρίποντο του Γκάλι. Πέντρο Μικέλ. Γκιμαράες χαμηλά με τον Παταβούκα. Ο Κονσεϊσάο μπροστά στον Βράνκοβιτς κερδίζει φάουλ από τον Κροάτη. Ο Βολκόφ με τον Βράνκοβιτς προσπαθούν να συνεννοηθούν για να λύσουν αυτό το μικρό πρόβλημα αλληλοκάλυψης που έχουν στα πρώτα λεπτά.
Δείτε πάλι το φάουλ του Βράνκοβιτς εδώ σε αυτό το πολύ κοντινό πλάνο στον Ζαν Ζάκ, όπως τον φωνάζουν όλοι στην Πορτογαλία. Κονσεϊσάου είναι το επώνυμό του. Ζαν Ζάκ είναι βέβαια το μικρό του όνομα. Όπως και αν ονομάζεται, θα εκτελέσει δύο βολές. Ο Κονσεϊσάου, πρώτο σκόρερ της Μπενφίκα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με ένα μέσο όρο κοντά στους 22 πόντους. Είναι και πρώτος rebounder της πρωταθλήτριας της Πορτογαλίας. Νάτος εδώ, είδατε την κάρτα, τη γράφει Ζαν Ζάκ, το μικρό του όνομα. 7-6 με τις δύο βολές του Κονσεϊσάου που φτάνει τους 4 πόντους. Ο Παταβούκας σε ρόλο οργανωτή. Κύλησαν σχεδόν 2,5 λεπτά στον αγώνα. Βράνκοβιτς, Αλβέρτης, θα περάσει, δύσκολο σου ήταν κινήσει, το rebound από τον Γκυμαράες με τη βοήθεια και του Πλάουντεν. Πέδρο Μιγγέλ. Λισμπόα, η πρώτη φορά που δοκιμάζει Γκατρίς. 16 από το πρώτο τρίποντο του Κάρλος Λισμπόα, μέσα σε χαλασμό κόσμο εδώ στο Παβιάο Νταλούς. Να πάλι το τρίποντο, μετά από 3 λεπτά αγώνα η Μπενφίκα προηγείται με 16. Παταβούκας και Αλβέρτης. Ο Βολκόφ με αντίπαλο πάντα τον Πλάουντεν. Βολκόφ κερδίζει φάουλ από τον Λισμπόα που προσπάθησε να βοηθήσει εκεί τον συμπαίκτη του και κατέβασε το χέρι πάνω στην προσπάθεια του Βολκόφ. Η μπάλα λοιπόν από πλάγια, αφού δεν ήταν πάνω στην προσπάθεια για σούτ το φάουλ του Βολκόφ. Να πάλι. Πριν από όλα θα είναι το φάουλ όταν ο Λισμπόα πλέψε το χέρι του. Παταβούκας και Γκάλης. Ο Γκάλης κλείνεται από πολύ κόσμο. Βγήκε ο Κονσεϊσάου να βοηθήσει τον Γκυμαράες Βράνκοβιτς. Θα χάσει την μπάλα η οποία θα δοθεί στην Μπενφίκα από τον Ελβετό, τον Λέμαν. Φαντάζομαι δεν περιμένετε να μην σφυρίξουν έδρα οι διαιτητές μέσα σε αυτό το χαμό που γίνεται μέσα εδώ στο Παβιγιά Νταλούς. Πέδρο Μιγγέλ στο δεύτερο του τρίποντο. 13-6 μπροστά η Πορτογάλη. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει αδράνεια συγχώρητη στην αμυντική, στην περιφερειακή άμυνα και έχει ήδη δεχτεί 3 τρίποντα. Το δεύτερο του Πέδρο Μιγγέλ. Βράνκοβιτς. Δεν υπάρχει φάουλ, αλλά χάνεται και η μπάλα, η οποία δίνεται από τον Λέμαρ πάντως για τον Παναθηναϊκό. Δείτε πάλι, εδώ ο Βράνκοβιτς προσπάθησε με αυτή τη βουτιά να κερδίσει το φάουλ ο Κονσεϊσάου. Η μπάλα βγήκε έξω από τα δικά του πόδια. 13-6 από το καλό ξεκίνημα της Μπενφίκα. Ο Πορτογάλος σκηνοθέτης μας δίνει συνεχώς πλάνα από την κερκίδα, που βέβαια γεμίζει φέτος. Πού να το περιμένουν οι Πορτογάλοι ότι θα έκαναν μια τόσο καλή πορεία. Και ακούστε τα τραγούδια των οπαδών των αετών της Λισαβόνας. Γκάλης. Ο Βολκόφ χαμηλά, ο Αλβέρτης πατάει έξω. Του βάζει τις φωνές ο Βολκόφ. Ο Αλβέρτης μάλλον απρόσεκτα, ενώ είχε χώρο να κινηθεί, πάτησε έξω από το γήπεδο. Νέα επίθεση για την Μπενφίκα που προηγείται 13-6 μετά από 4 λεπτά αγώνα. Γκυμαράες, Κονσεϊσάου για 3 πόντους, ο Λισμπόα, rebound από τον Βράνκοβιτς. Ο Λισμπόα στον οποίο κάνουν συνεχώς screen όλοι οι συμπαίκτες του στην περιφέρεια. Γκάλης. Ανενόχλητος κάνει ένα airball. Φάση που σπάνια βλέπουμε, ο Λέμαν δίνει την μπάλα για την Μπενφίκα και αυτή τη φορά. Ο πολίτης φαίνεται ανήσυχος και πώς να μην είναι. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει με Κακούτσιο, ναι. Κονσεϊσάου και Λισμπόα. Πάλι Κονσεϊσάου μπροστά στον Βράνκοβιτς, 15-6 από το εντυπωσιακό καλάθι του Ζαν Ζακ Κονσεϊσάου. Βολκόφ θα φτάσει κοντά στο καλάθι, θα κερδίσει το φάουλ από τον Πλάουντεν. Καλό θα ήταν να πετύχαινε και το καλάθι. Φαντάζομαι ότι ο πολίτης δεν θα αργήσει να ζητήσει το πρώτο του time-out. Αυτός είναι ο Γκυμαράες που κάτι λέει στον Λέμαν. Του υποδεικνύει ότι σε κάποιο σημείο το τερέν γλιστράει. Ο Βολκόφ θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές μόλις τελειώσει το σκούπο του τερέν.
Μπενφίκα είναι αίτητη στο φετινό πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Έχει 15-0, ενώ είδατε ξανά το φάουλ του Πλάουντεν στον Βολκόφ. Κέρδισε προχτές τον Sporting με 95-93. Όπως είπαμε στο μάτι αυτό, ο Λισβούα έβαλε 40 πόντους με 10 τρίποντα. Μια ακόμα βολή για τον Βολκόφ που έχει 70% από τη γραμμή στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 15-8. Ο Πέδρο Μιγγέλ. Πέδρο Νέβες Μιγγέλ. Λάουντεν. Λισβούα. Θα τον σταματήσει εκπληκτικά ο Βράνκοβιτς που βγήκε να βοηθήσει τον Αλβέρτη. Ο Γκάλης τον Βολκόφ που θα πάει στο lay-up. Βήματα λένε και δύο διαιτητές ταυτόχρονα. Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν βήματα. Όταν έπιασε την μπάλα ο Βολκόφ ήταν στον αέρα. Δείτε, κάνει κανονικότατα τα δύο βήματά του και φτάνει στο καλάθι. 15-8. Μπάλα ξανά για την Μπενφίκα. Πέδρο Μιγγέλ, τον Σεϊσάο. Λάουντεν για δύο. Rebound από τον Σεϊσάο που μπροστά στον Βολκόφ θα κάνει το follow. Νάτος εδώ ο Ζανζάκ Κονσεϊσάο, μπερδεύτηκαν και οι ίδιοι οι Πορτογάλοι, τον έβγαλαν Πλάουντεν. Αλλά βέβαια εκεί δεν υπάρχει Γαλάνης για να μας τα βγάζει όλα σωστά. Παταβούκας. Ο Βράνκοβιτς αστοχή από καλή θέση. Ο Παναθηναϊκός πάντως πρέπει να εκμεταλλευτεί τον Βράνκοβιτς. Το μαρκάρει ένας παίκτης 15 πόντους πιο κοντός, ο Κονσεϊσάο. 17-8 μπροστά η Μπενφίκα μετά από 6 λεπτά αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 17 πόντους σε 6 λεπτά. Γκυμαράες δεν διστάζει για το τρίποντο. Rebound από τον Βράνκοβιτς. Γκάλης. Για 2 πόντους και φάουλ πάνω στο σούτ από τον Γκυμαράες. Τουλάχιστον αυτός ήταν που σήκωσε το χέρι. Ναι. Στον Γκυμαράες γίνεται το φάουλ. Ήταν το πρώτο του φάουλ. Ο Γκάλης ζητάει 3 βολές, αλλά πατούσε γραμμή ουσιαστικά. Έτσι λοιπόν ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα εκτελέσει 2 βολές. Μέσα σε σφυρίγματα. Γκάλης που θα πρέπει να τον θεωρούμε 37 ετών πλέον αφού γύρισε η χρονιά. Κλείνει τα 37 τον Ιούλιο. Ο μεγάλος άσος του ελληνικού μπάσκετ για τον οποίο μόνο καλά λόγια είχαν οι εφημερίδες της Λισαβόνας. 17-10 με 5 πόντους του Γκάλη. Ο Πέδρο Μιγγέλ και ο Κονσεϊσάο τον οποίο μαρκάρει ο Βολκόφ. Ο Βολκόφ θα κλέψει αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει ούτε αυτός αλλά ούτε και ο Παταβούκας. Λάουντεν. Πέδρο Μιγγέλ. Ο Πλάουντεν μπροστά στον Βολκόφ κάνει ένα πολύ ατσαλό σουτ και επιθετικό φαουλ. Όχι. Φαουλ στον Παταβούκα δίνει ο Βοτσιές. Λίγο περίεργο αυτό. Πού έγινε άραγε το φαουλ. Ο Παταβούκας ήταν που είχε πάρει την εσωτερική και ο Γκυμαράες ήταν πίσω του. Ο Γάλλος δεύτερος διαιτητής του αγώνα, ο Αλέν Βοτιέ. Άπειρη στη ρήφρα. 17-10. Κονσεϊσάο προσποιείται. Παρότι δεν πήδηξε ο Βράνκοβιτς, ο Κονσεϊσάο αστόχησε. Γκάλης. Παταβούκας. Αλβέρτης. Βράνκοβιτς. Ο Βράνκοβιτς δεν έχει αντίπαλο εκεί. Όσες βουτιές και αν κάνει ο Κονσεϊσάο για να εκβιάσει το επιθετικό φάουλ, ο Βράνκοβιτς θα έχει το πάνω χέρι στις μονομαχίες τους. 17-12. Κοιτάξτε, εδώ γυρίζει ο Κροάτης. Ο Κονσεϊσάο κάνει μια πολύ ωραία βουτιά. Θα μπορούσε να πάρει Όσκαρ ηθοποιίας γι' αυτό. Λισβούα θα σουτάρει χωρίς κανέναν δισταγμό. Την μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι, αλλά ο Κονσεϊσάο θα σταθεί πιο τυχερός. 19-12. Αυτός ο Κονσεϊσάο έχει φτάσει ήδη τους 10 πόντους. Έχει κερδίσει όλες τις μονομαχίες από τον Βολκόφ. Παταβούκας. Γκάλης. Γκάλης. Βγαίνει και ο Πλάουντεν να βοηθήσει τον Γκυμαράες και φάουλ του Πλάουντεν πάνω στον Βολκόφ. Το δεύτερο φάουλ του Πλάουντεν.
Είναι ο πρώτος παίκτης του Μενδίκα που φτάνει τα δύο φάουλ. Οι Πορτογάλοι έχουν 6 ομαδικά, ο Παναθηναϊκός μόλις 3. Σε λίγο ο Παναθηναϊκός θα εκτελεί βολές σε κάθε φάουλ και αυτό ασφαλώς είναι ένα πλεονέκτημα. Αν επιτευχθεί από τόσο νωρίς. Βράνκοβιτς. Γκάλης. Γκάλης με τον Κιμαράες. Δύσκολο σουτ. Θα πετύχει το καλάθι ο Νίκος Γκάλης. 19-14. Ο Γκάλης που βέβαια δεν έχει να φοβάται ούτε τον Κιμαράες ούτε τον Πλάουντεν που πήγε να τον βοηθήσει. Ο Πλάουντεν δεν είναι εκεί κανένα θηρίο. Νάτος εδώ ο μόνος Πορτογάλος που δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος από τα 6-25. Ο Κονσεϊσάο θα πετύχει νέο καλάθι. 21-14 από το καλάθι. Να εδώ η assist του Πλάουντεν και το lay-up όσο κατάφερε να το πιάσει ο Πορτογάλος κάμεραμαν από τον Jean-Jacques Conceição. Βολκόφ, Παταβούκας για 3 πόντους. Rebound από ποιον, από τους Πορτογάλους οι οποίοι όμως δεν μπορούν να συγκρατήσουν υπό την πίεση του Βράνκοβιτς. Ο Κώστας Πολίτης ζητάει τώρα το πρώτο time out με το σκορ στο 21-14, 11 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Χειροκροτελείας. Το time out τελείωσε και δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις πεντάδες. Ο Παταβούκας. Να δούμε αν υπάρχει αλλαγή στα σχέδια του Πολίτη, ειδικά στην άμυνα που είναι πολύ ευάλωτη σε αυτά τα πρώτα 8-9 λεπτά. Ακόμα 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός την επίθεση. Ο Παταβούκας ψάχνει τον Βράνκοβιτς, η πάσα ήταν πολύ ψηλή. Προσπάθησε να κάνει μια λόμπα εκεί ο Παταβούκας για να περάσει μπάλα πάνω από τα χέρια του Κονσεϊσά που μαρκάρει από μπροστά τον Βράνκοβιτς. Χάθηκε άδοξα λοιπόν η μπάλα. Πέτρο Μιγγέλ. Ούτε η Μπενφίκα έχει αλλαγή στην πεντάδα της. Παναθηναϊκός γυρίζει σε ζώνη. Για να δούμε. Λίγο ρυψοκίνδυνο αυτό με μια ομάδα κόντρα σε μια ομάδα με τέτοια έφεση στο τρίποντο. Να που θα σουτάρει ακόμα και ο Πλάουντεν. 24-14 με το τρίποντο του πρώην Αμερικανού που θα βάλει τους πρώτους του πόντους στον αγώνα. Η διαφορά και πάλι στους 10 πόντους. Βράνκοβιτς, Αλβέρτης. Ωραία προσπάθεια και εύκολο καλάθι από τον πολύ καλό σουτέρ Φραγκίσκο Αλβέρτη. 24-16 από τον Αλβέρτη που και στα 5 τελευταία μάτς είχε πάνω από 10 πόντους στην εισφορά, στην κομιδή. Για σήμερα αυτό ήταν το πρώτο του καλάθι. Κονσεϊσάο και Λισπόα. Ο Λισπόα που δοκιμάζει όπως για τρίποντο το rebound από τον Κονσεϊσάο, ο οποίος κόβεται από τον Βράνκοβιτς. Δεύτερη προσπάθεια και φάουλ αυτή τη φορά από τον Στόικο Βράνκοβιτς. Ο Κονσεϊσάο έκανε και μερικές θεαματικές τούμπες εκεί για να γίνει πιο πιστική η προσπάθειά του. Το φάουλ χρεώνεται στον Βολκόφ. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι Πορτογάλοι, αλλά ο Βολκόφ αγρονιγόραζε στη φάση. Το φάουλ έχει χρεωθεί στον Βράνκοβιτς και από τον πίνακα. Δεύτερο φάουλ του Βράνκοβιτς. Θα ήταν καλύτερα να το παίρνει ο Βολκόφ που δεν έχει κανένα. Δικαίωμα για δύο βολές στον Jean-Jacques Conceição, τον ηγέτη της Εθνικής Αγκόλα που το προπερασμένο πια καλοκαίρι διέπραξε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ, κερδίζοντας με 20 πόντους στην Ισπανία μέσα στο ισπανικό έδαφος στην Μπανταλώνα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ηγέτης της τότε ήταν αυτός που βλέπετε, ο Jean-Jacques Conceição. Και είχε δίπλα του και τον συμπαίκτη του και στην Μπενφίκα, τον Γκιμαράες με τον 14. Ο Conceição γρήγορα έχει φτάσει τους 13 πόντους στα πρώτα 10 λεπτά του αγώνα, 25-16. Βράνκοβιτς. Μυριούνις που πέρασε στον αγώνα στη θέση του Αλβέρτη. Βολκόφ. Αναζητεί τρόπο να περάσει το φράγμα που λέγεται Πλάουντεν και κάνει βήματα. Διαμαρτύρεται σύσσωμος το πάγκο του Παναθηναϊκού. Για να δούμε πάλι. Πράγματι είναι βήματα. Πέδρο Μιγγέλ. Για 3 πόντους. Rebound από τον Γκάλι. Οι Πορτογάλοι είναι ικανοί να σουτάρουν τρίποντα όλη νύχτα. Το πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα είχαν 10-33 παρακαλώ. Γκάλης.
Θα χάσει την μπάλα από τον Γκυμαράες που την βγάζει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ακόμα 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός την επίθεσή του. Παταβούκας. Πάντα σε μάτου Μάνι Μπενφίκα. Ο Παταβούκας ενώ έφτασε στο lay-up δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Ο Γκυμαράες στον ευνηδιασμό της Μπενφίκα. Rebound από τον Βράνκοβιτς. Ευτυχώς ο Μυριούνης κατάφερε να εμποδίσει τον Πορτογάλο. Όμως ο Παταβούκας θα χάσει από τον Λισβόα. Και στη συνέχεια φάουλ από τον Μυριούνη. Ζητάει εσκεμμένο ο Λισβόα, αλλά τι εσκεμμένο. Ο Μυριούνης πήγε πάνω στην μπάλα. Δεν έκανε σκόπιμο φάουλ. Προσπάθησε να κλέψει από τον βετεράνο Πορτογάλο. Δείτε πάλι. Εδώ έγινε το κλέψιμο. Ο Λισβόα έκανε μια reverse dribble και κέρδισε το φάουλ από τον Χρήστο Μυριούνη. Για μια ακόμα φορά θα σκουπιστεί το τερέν. Είπαμε ότι υπάρχει πολύ ζέστη εδώ στο κλειστό γήπεδο της Μπενφίκα. Οι παίκτες υδρώνουν πολύ. Λάουντεν. Και τώρα ο Πέδρο Μιγγέλ, ή Νέβες όπως τον γράφει η FIBA στα επίσημα φύλλα αγώνος. Για τρεις πόντους ο Λισβόα. 28-16. Το δεύτερο τρίποντο του Λισβόα, να το εδώ. 2-5 όπως είδατε. Ο Λισβόα που συνηθίζει να σουτάρει 10-15 φορές σε κάθε παιχνίδι για τρίποντα. Είχε βάλει 7 τρίποντα στην Αθήνα, 7-16. Ο Βράνκοβιτς από κοντά μειώνει. 28-18. Από τον Στόικο Βράνκοβιτς που δεν έχει αντίπαλο εκεί. Έχει 5 πόντους ήδη. Παναθηναϊκός ξαναγύρισε Άρον σε man to man. Ο Λισβόα πυροβολεί ξανά αλλά αστοχή. Το rebound από τον Πλάουντεν. Η Μπενφίκα είναι μια ομάδα που έχει έφεση στα επιθετικά rebound. Αν μη τι άλλο όμως θα περίμενε κανείς ότι με την παρουσία του Βράνκοβιτς δεν θα τα κατάφερναν και τόσο καλά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πέδρο Μιγγέλ. Κονσεϊσάο. Αυτός προτιμάει να εκδηλώνει τις επιθέσεις του από κοντά. Εδώ κέρδισε το φάουλ από τον Βολκόφ. Νομίζω ότι η μπάλα θα παιχτεί από πλάγια πραγματικά. Αυτό ήταν το έκτο ομαδικό φάουλ του Παναθηναϊκού. 6 έχει και η Μπενφίκα. Να λοιπόν που ισορρόπησε η κατάσταση στα φάουλ. Να το εδώ το φάουλ. Τώρα αποσύρεται ο Λισβόα για μερικές ανάρτησες προφανώς. Αφού μπήκε στα 36 πια. Δεν είναι και κανένα νέο παιδί. Στη θέση του με το 6 ο Σέισας. Κονσεϊσάο. Δύσκολο σου τριμπάουντ ο Βράνκοβιτς. Πολύ εύκολα. Γκάλης. Ο Γκάλης ανενόχλητος με ταμπλό, η μπάλα θα τον αδικήσει εδώ, το rebound ο Κονσεϊσάο. Όλα πάνε στραβά μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό, μετά από 13,5 λεπτά αγώνα. 28-18 μπροστά η Μπενφίκα. Πέδρο Μιγγέλ. Λάουντεν δοκιμάζει για 2 πόντους, rebound από τον Μυριούνη. Δεν μπορεί να μπαίνουν όλα βέβαια. Παταβούκας. Ο Παταβούκας που δεν έχει φανεί. Παναθηναϊκός σε κοντρόλ ρυθμού αναζητώντας την καλύτερη επιλογή. Ο Γκάλης στον Βράνκοβιτς. Ο Παταβούκας ακόμα 7 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Κάποιος πρέπει να σουτάρει. Ο Βολκόφ θα είναι αυτός ο οποίος πολύ ωραία φτάνει στο καλάθι με τις όμορφες και έξυπνες κινήσεις του μέσα στη ρακέτα. 28-20. Το τρίτο καλάθι του Βολκόφ έχει 6 πόντους. 7 έχει ο Γκάλης, 5 ο Βράνκοβιτς. Και ακόμα 2 Αλβέρτης. Πέδρο Μιγγέλ, όπως βλέπετε, το πρώτο ένστικτο, το αντανακλαστικό των Πορτογάλων μόλις παίρνουν την μπάλα είναι να ψάξουν το τρίποντο. Ο εφηδιασμός του Παναθηναϊκού, 3 μέναν. Ο Γκάλης με τον Γκυμαράες θα στοχίσει. Άστοχο και το φόλου του Μυριούνη. Ευτυχώς κερδίζει φάουλ ο Βολκόφ από τον Γκυμαράες. Ο Γκάλης ζητάει φάουλ από τον Λέμαν στο δικό του lay-up και μάλλον δίκιο είχε. Να πάλι φάση, αλλά όχι τόσο νωρίς ώστε να προλάβουμε να δούμε τι έγινε εκεί. Πάντως για το φάουλ του Γκυμαράες στον Βολκόφ δεν υπάρχει αμφιβολία. Έχουμε time-out. Το Ρινό αυτός, αυτόν που έπαιξε πριν από μια εβδομάδα με την Ομαρέντζε. Το παιχνίδι ξανάρχισε. Αυτό ήταν το 7ο ομαδικό φάουλ της Μπενφίκα. Από το επόμενο Παναθηναϊκός θα εκτελεί βολές. Ο Παναθηναϊκός που έχει 6. Βολκόφ με τον Πλάουντεν δυσκολεύεται. Ο Βολκόφ, ο Γκάλης στη γωνία. Ο Παταβούκας ανενόχλητος για 3. Ναι, 28-23 ο Παναθηναϊκός πλησιάζει.
από το πρώτο καλάθι του Κώστα Παταβούκα, το δεύτερο τρίποντο του Παναθηναϊκού. Είχε βάλει και ένα νωρίτερα ο Γκάλης. Και ξανά η φάση Παταβούκα που είχε μείνει ανενόχλητος αφού οι Πορτογάλοι έκλεισαν κοντά στο καλάθι. Λάουντεν, Γκυμαράες. Δύσκολο σουτ, rebound από τον Βράνκοβιτς και επιθετικό φάουλ του Κονσεϊσάου. Πολύ σωστά ο Βοτιέ είδε ότι ο Αγκολέζος έπεσε πάνω στον Κροάτη. Μία συν μία για τον Στόικο Βράνκοβιτς. Παναθηναϊκός στα τελευταία 5,5 λεπτά του πρώτου μηχρόνου θα εκτελεί βολές. Επιστρέφει στο παιχνίδι ο Λις Μπόα στη θέση του Γκυμαράες. Θα δούμε ποιος θα πιάσει τον Γκάλι τώρα. Και ο Βράνκοβιτς που σε 10 μέρες θα έχει γενέθλια, θα κλείσει την τρίτη δεκαετία της ζωής του. Μέχρι τώρα σε όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού ο Βράνκοβιτς είχε τουλάχιστον 10 πόντους και τουλάχιστον 11 rebound. Δεν τελείωσε δηλαδή κανένα μάτι με μονοψήφιο νούμερο και φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και σήμερα αυτό αφού ήδη έχει 7 πόντους. Νάτος ο πανύψηλος Δαλματός. Μουσική 28-25 ο Παναθηναϊκός στους 3 πόντους. Ο Λις Μπόα αστοχή το rebound από τον Πλάουντεν, ο οποίος έσπρωξε και λίγο τον Βράγκοβιτς, αυτό ακριβώς λέει ο Κροάτης στον Λέμαν. Την μπάλα για την Μπενφίκα. Σέισας, Λάουντεν, ο Πέδρο Μιγγέλ, ο Παναθηναϊκός βέβαια σε man to man αφού το πείραμα της ζώνης αποδείχθηκε υπερβολικά ρίψο κίνδυνο κόντρα σε μια τέτοια ομάδα. Σέισας, Λάουντεν, ο Πέδρο Μιγγέλ με τον Παταβούκα. Το follow-up των Λάουντεν. Ο Πέδρο Μιγγέλ ήταν που έκανε το σούτ, έχω την εντύπωση όμως ότι ο Πλάουντεν έστρωξε την μπάλα στο καλάθι. Για να ξαναδούμε. Πραγματικά είναι ο Αμερικανός, ο πρώην Αμερικανός που έρχεται και κάνει το follow. 30-25. Ο Βολκόφ αστοχή από το high post, το rebound από τον Κονσεϊσάο. Παναθηναϊκός προηγουμένως είχε ένα σερί 9-0. Το οποίο όμως διακόπηκε από το καλάθι του Πλάουντεν προηγουμένως. Κονσεϊσάο πάντα με τον Βολκόφ αντίπαλο. Πέδρο Μιγγέλ. Rebound από τον Σέισας, ευτυχώς όχι. Αλίμονο αν και ο κοντός αυτός ο Σέισας παίρνει επιθετικά rebound. Ο Μυριούνης, ωραία προσπάθεια, άτσαλο σούτ. Και μπάλα για την Μπενφίκα που την έβγαλε, όχι, ο Βολκόφ την έβγαλε. Και ο Βοκέ καταλαβαίνει το λάθος του και την δίνει στην Μπενφίκα. Κρίμα θα ήταν ένα καλό δώρο. Αλλά ήταν θελμοφανέστατο το λάθος. 30-25, 4 λεπτά για να λήξει το ημίχρονο. Σουτ για 2 πόντους από τον Σέισα, στο ριμπάντο Παταβούκας. Προσπαθεί να ευνηδιάσει ο Παναθηναϊκός, αλλά γύρισαν γρήγορα οι Πορτογάλοι. Γκάλι. Το μαρκάρι τώρα ο Σέισα. Ο Γκάλι ελευθερώνεται καλάθι και φάουλ. Εκπληκτική προσπάθεια από τον Γκάλι. Το μεγάλο κέρδος είναι το τρίτο φάουλ του Κονσεϊσάου. Θα το δώσουν στον Σέισα, οι διδές. Όχι, ο Κονσεϊσάου το έκανε. Έχει δει σωστά ο Βοτιέ. Να εδώ. Το τρίτο φάουλ του Jean-Jacques Κονσεϊσάου. Και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή στον Γκάλι. Τόσο να δώθηκε το φάουλ μετά το σουτ. Ναι, πράγματι, μια σημεία δείχνει ο Βοτιέ. 30-27 και δύο ακόμα βολές αν ευστοχήσει βέβαια στην πρώτη για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Να λοιπόν μια καλή ευκαιρία για ένα τετράποντο που θα φέρει τον Παναθηναϊκό σε απόσταση αναπνοής πια στον ένα πόντο. 3 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. 30-27 μπροστά η Μπενφίκα που δεν έχει χάσει το προβάδισμα σε κανένα σημείο του αγώνα. Ο Γκάλης έχει 2 στις 2 βολές και 9 πόντους όπως είδατε. Και 78% στις βολές στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έχει σαν μέσο όρο 25,1 πόντους. Ο Γκάλης που προέρχεται από εκείνο το πολύ μεγάλο παιχνίδι της Πολόνια όπου έβαλε 36 πόντους, ρεκόρια φέτος. 30-29, πραγματικά με το τετράποντο του Γκάλι ο Παναθηναϊκός σε απόσταση αναπνοής από τους Λουζιτανούς. Κονσεϊσάου που μένει στο παιχνίδι παρά τα 3 του φάουλ. Πέδρο Μιγγέλ, 32-29 από τον 26χρονο Πέδρο Μιγγέλ.
που έχει μέσο όρο πάνω από 10 πόντους. Φέτος 11,1 στην Ευρώπη. Και ο Γκάλης με τον αντίπαλό του σε αυτά τα τελευταία λεπτά, τον Τσέισας. Δεν μετράει το καλάθι αυτή τη φορά. Μία συν μία για τον Γκάλη από το φάουλ του Τσέισας. Πορτογάλοι στην προσπάθειά τους να κρατήσουν την επίθεση του Παναθηναϊκού έχουν χρεωθεί με πολλά φάουλ. 10 συνολικά. Να εδώ το φάουλ του Τσέισας. Ο Γκάλης ζητάει να μετρήσει και το καλάθι, αλλά το αίτημά του απορρίπτεται αναφανδόν από τον Λέμαν. Και να ο Τσέισας, Κάρλος Τσέισας που έκανε το πρώτο του φάουλ. Ο Γκάλης αυτή τη φορά δεν τα καταφέρνει και δεύτερο φάουλ του Βολκόφ επιθετικό πάνω στον Τσέισαου. Αυτό ήταν το 7ο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα σήμερα ο ΠΑΟΚ νίκησε μέσα στο Ζάγκρεπ την τοπική ομάδα 91-77 και εξασφάλισε την πρώτη θέση του ομίλου του. Πράγμα που σημαίνει ότι θα παίξει με την δεύτερη του τέταρτου ομίλου, πιθανότατα την Αντίπ, εκτός να κερδίσει με διαφορά 3 πόντων την Ρεκοάρο μέσα στο Μιλάνο. Η Αντίπ. Αυτά στο Κόρατ. Ο Βράνκοβιτς εδώ ολοκληρώνει τη φάση μετά την έξοχη ασίστ του Παταβούκα. 32-31 από τον Στόικο Βράνκοβιτς που έχει 9 πόντους. Πέδρο Μιγκέλ. Τον Σεϊσάο. Ωραία κίνηση, άστοχο σουτ, το ριμπάζα τον Παταβούκα και είναι ευκαιρία να περάσει μπροστά ο Παναθηναϊκός. Μένουν 2,5 λεπτά όπως βλέπετε. Ο Βολκόφ θα διστάσει, ο Βράνκοβιτς θα δώσει στον Γκάλη, ο οποίος φτάνει κοντά στο καλάθι. Ριμπάζα από τον Βολκόφ, ο οποίος θα δώσει το προβάδισμα, ναι, 33-32. 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Με τον Σάσα Βολκόφ να κάνει καλή δουλειά στην επίθεση. 8 πόντι. Αν τα είχε πάει και λίγο καλύτερα πάνω στον Κον Σεϊσάο, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Τέλος πάντων, ο Σέισας με την μπάλα στα χέρια. Κάνει λίγο αφηρημένο τον Γκάλη και φτάνει στο καλάθι, παρότι σούταρε υπό τον νίσκο του Βράνκοβιτς. Να ο Σέισας σε κανένα παιχνίδι της Μενφίκα δεν έχει βάλει πάνω από δύο πόντους. Ο Κάρλος Σέισας. 34-33. Από τον 22χρονο Πορτογάλο. Βράνκοβιτς. Πάντα με τον Κονσεϊσάου που έχει 3 φάουλ. Βολκόφ. Γκάλης. Ο Κονσεϊσάου τον αφήνει αφού φοβάται το τέταρτο φάουλ και ο Παναθηναϊκός περνάει ξανά μπροστά. 35-34 και time out που παίρνουν οι Πορτογάλοι. Φορέσουν τόσα κύπελα σε μία αίθουσα και τα βάλαν σε κάποια αποθήκη. Οι άνθρωποι κράτησαν τα πιο εντυπωσιακά. Η συνεισφορά της ομάδας μπάσκετ της Μπενφίκα σε αυτή την τροπεοθήκη είναι 18 πρωταθλήματα και 12 κύπελα. Και 13 κύπελα της Μπενφίκα που γιορτάζει τα 89 χρόνια της φέτος. Ο Σέισας εδώ που χρεώθηκε το φάουλ πάνω στον Γκάλη. Ακόμα καλύτερα θα ήταν αν το έδιναν στον Κονσεϊσάο οι διαιτητές. Το δεύτερο φάουλ του Κάρλος Σέισας. Ο Νίκος Γκάλης θα εκτελέσει 2 βολές, προηγείται ο Παναθηναϊκός 35-34. Μένει 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα. Ο Γκάλης εστοχεί ξανά, έχει 14 πόντους. Με 5 στις 6 ελεύθερες βολές όπως βλέπετε. Πορτογάλοι που κάνουν καλή δουλειά στην στατιστική είναι αρκετά οργανωμένη. Έχω την εντύπωση ότι η εποχή που το μπάσκετ θα είναι μέσα στα 2 δημοφιλέστερα αθλήματα αυτής της χώρας δεν είναι πολύ μακριά. Ειδικά αν υπάρχουν επιτυχίες σαν αυτές της Μπενφίκα και της Βαρένσε. Φάουλ του Μυριγιούνι στον Λισμπόα μετά το σουτ. Λένε οι διαιτητές, γι' αυτό γκρινιάζει ο βετεράνος Πορτογάλος. Να πάλι. Ο Μυριγιούνις δεν πρόλαβε τον Λισμπόα πάνω στο σουτ, έπεσε πάνω του όμως αμέσως μετά. Έτσι λοιπόν ο Κάρλος Ουμπέρτο Λέιμον Αλμέιντα Μπενολιέλ Λισμπόα Σάντος. Αυτό είναι το πλήρες όνομα του κυρίου Λισμπόα, θα εκτελέσει 2 βολές. Δεν ξέρω τι σημαίνει όλος αυτός ο σιδηρόδρομος. Αν κρίνω όμως από τον τρόπο που παίζει, δεν αποκλείεται να σημαίνει ο τρελός της Λισαβόνας. Λισμπόα είναι Λισαβόνα. Μία συν μία λοιπόν για τον παίκτη που έχει το ίδιο όνομα με την πόλη όπου ζει και παίζει μπάσκετ.
35-36 ετών πια. Ύψος 1,88 για τον Λισμπόα που έχει γεννηθεί στην Μοζαμβίκη, την άλλοτε πορτογαλική αποικία. Πολλοί παίκτες της Μπενφίκα έχουν γεννηθεί εκτός Πορτογαλίας. Είπαμε ότι ο Κονσεϊσάο και ο Κιμαράς είναι από την Αγγόλα. Ο Λισμπόα από τη Μοζαμβίκη. Ο Πλάουντεν ήταν Αμερικανός, το ίδιο και ο Στίβεν Ρόσια. Ο άλλος naturalizé της ομάδας, ο οποίος όμως δεν παίζει, είναι τραυματίας εδώ και 2 μήνες περίπου. Έπαιξε μόνο στα 4 πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης. 37 δευτερόλεπτα ακόμα, 37-36 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Γκάλης στον Μυριούνι, Παταβούκας, Βολκόφ. Γκάλης σαν center four, βήματα που στηρίζουν ταυτόχρονα οι δύο διαιτητές. Ο Γκάλης που είδε μπροστά του τον Πλάουντεν, δίστασε λίγο, φοβήθηκε λίγο. Όχι τον Πλάουντεν, αλλά τον Σεϊσάο, ναι. Να εδώ. 19 δευτερόλεπτα, 36-37 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Η τελευταία επίθεση για την Μπενφίκα, λογικά και τελευταία του πρώτου μηχρόνου, αν κρατήσουν την μπάλα οι Λουζιτανοί. Κονσεϊσάο, τον περιμένει ο Βράνκοβιτς που του κάνει το τρίτο φάουλ. Να εδώ ο Βράνκοβιτς που, αν μη τι άλλο, πρέπει να συγκρατήσει τα νεύρα του, μην δεχτεί και καμία τεχνική ποινή, οπότε θα είναι καταστροφή. Να πάλι φάση, έχουμε time out που ζητάει ο Κώστας Πολίτης. Ζακ, ο Κονσεϊσάο, τον βλέπετε εδώ, 13 πόντι με 3 στα 4 από την γραμμή του φάουλ και τώρα 3 στα 5. Χειροκροτήματα παρόλα αυτά για τον Κονσεϊσάο. Παίζει σαν Πορτογάλος στο πρωτάθλημα της χώρας του, αλλά σαν ξένος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Νομίζαμε ότι μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Ισοπαλία, 37-37 και 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Για να δούμε. Λάθος πας από τον Βολκόφ. Ο Κονσεϊσάο για 3 πόντους. Ω, τυχώς αστοχή. Ο Μυριούνις στο rebound, ο Γκάλης θα σουτάρει από πολύ μακριά, αλλά το σουτ δεν είχε τύχει και αυτό το follow του Βράνκοβιτς ήταν εκπρόθεσμο. Να αξιοποιήσει τα τελευταία 7 δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι πριν από λίγο η Μακάμπι και Κονσεϊσάο, που έχει αυτός 3 φάουλ, δηλαδή η βασική πεντάδα στο γήπεδο για τους πρωταθλητές Πορτογαλίας. Ο Γκάλης στο πρώτο καλάθι του αγώνα και φάουλ από τον Πέντρο Μιγγέλ, 37-39. Είδατε πάλι τον Πέντρο Μιγγέλ και εδώ η ωραία προσπάθεια του Νίκου Γκάλη που δίνει ξανά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό και θα έχει την ευκαιρία να το διευρύνει κιόλας αν ευστοχίσει από την γραμμή του φάουλ. Ο Νίκος Γκάλης που το πρώτο ημίχρονο είχε 15 πόντους και τώρα 18, 40-37 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός που όποτε πέρασε τους 80 πόντους φέτος κέρδισε και όποτε δέχτηκε λιγότερους από 70 πόντους πάλι κέρδισε. Τις μόνες φορές που δεν έγινε τίποτα από αυτά τα δύο, τη μόνη φορά ήταν στον αγώνα με την Έφες Πίλσεν, τον οποίο ο Παναθηναϊκός έκανε τη μοναδική του ήττα. Γκάλης. Ευκαιρία για τους πράσινους να αυξήσουν το προβάδισμα. Από την ασίστ του Γκάλη, ο Μυριούνις ήταν άτυχος, μπερδεύτηκε και λίγο υπό την πίεση του Λισμπόα. Πέντρο Μιγγέλ. Νάτος εδώ. Κονσεϊσάο με τον Βολκόφ, ο Κονσεϊσάο αστοχεί, ο Βράνκοβιτς στο rebound, αλλά χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Κιμαράες, τον οποίο δεν είδε. Ο Βράνκοβιτς στον Γκάλη, ο Γκάλη θα προσπαθήσει να ευνηδιάσει, θα αποφύγει εύκολα τον Πέντρο Μιγγέλ και νέο καλάθι από τον Νίκο Γκάλη. 42-37 με 5 πόντους του αρχηγού του, ο Παναθηναϊκός παίρνει το μεγαλύτερο προβάδισμα που είχε ως τώρα στον αγώνα. Να πάλι ο Γκάλη που αποφεύγει τον Πέντρο Μιγγέλ και σαν να κάνει περίπατο φτάνει στο καλάθι. Κιμαράες. Με τον Μυριούνι, ο Πλάουντεν με τον Βολκόφ. Για τρεις ο Πέντρο Μιγγέλ. Καιρό είχαν να μιλήσουν αντάξει. 25 οι Πορτογάλοι. Είχαν 8 στα 22 τρίποντα στο πρώτο μήχρονο. Είχαν 5 στα 18 τρίποντα στο πρώτο μήχρονο. Και 8 στα 22 τρίποντα. Αυτό ήταν το έκτο του τρίποντο. Το τρίτο του Πέντρο Μιγγέλ που έχει 11 πόντα. Παταβούκας, Βράνκοβιτς. Μυριούνις ανενόχλητος από την υπέροχη ασίστ του Στόια Βράνκοβιτς που μπορεί να είναι 2-17 αλλά είναι και καλός πασέρ. Εδώ ο Χρήστος όπως λένε οι Πορτογάλοι. Συνηθισμένοι να προσπονούν όλο τον κόσμο με τα μικρά ονόματα. Η μπάλα ξανά για την Μπενφίκα χωρίς όμως να ανανεωθεί ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων. Αυτό ζητούν οι Πορτογάλοι. Απομένουν 17. 40-44.
νέο τρίποντο από το Λισκόα. Φτάνει τους 11 πόντους με 3 τρίποντα. Να πάλι πάση. Σας το είπαμε, δεν διστάζει να σουτάρει υπό οποιασδήποτε προϋποθέσεις και από οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου. Ο Παταβούκας θα τα αποδώσει, όχι. Το rebound από τον Λισκόα. Θα σουτάρει ξανά τρίποντο, όχι, ευτυχώς. Τον κλείνει σωστά ο Μυργιούνης. Λάουντεν. 43-44, Κονσεϊσάο. Ο Πέδρο Μιγγέλ με τον Γκάλι αντίπαλο, ο Παναθηναϊκός είναι man-to-man. Κονσεϊσάο. Κάνει προσποιήσεις για να αποφύγει τον Βολκόφ. Ο Βράνκοβιτς θα διώξει σωστά την μπαλά πάνω από το Στεφάνι. Κασφωνάζουν όσο θέλουν οι Πορτογάλοι στις κερκίδες. Γκάλι. Ο Γκάλις με τον Γκυμαράς και τον Πλάουντεν, ο Βολκόφ κλεισμένος στις γνωστές προσποιήσεις, πολύ κακός του τόμος. Λισμπόα. Ασετάρει πάλι τρίποντο, μα δεν είναι δυνατόν. 46-44. Με δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο του Λισμπόα. Νάτος, ο Κάρλος Λισμπόα με 4 στα 10 τρίποντα. Έχει 14 τώρα πόντα. Πάλι του Κιμαράες. Να λοιπόν που οι πέντε πόντοι έγιναν γρήγορα καπνός. Η Μπενφίκα με τα συνεχόμενα τρίποντα, με τρία συνεχόμενα τρίποντα. Δύο του Λισκόα και ένα του Πέδρο Μιγγέλ. Πέρασε και πάλι μπροστά. Ο Κιμαράες έφτασε και αυτό στα τρία φάουλ. Γκάλι. Ο Γκάλις περνάει, χορεύει μέσα στην άμυνα της Μπενφίκα και 46-46. Από τον Νίκο Γκάλι που έχει πετύχει 7 από τους 9 από τους Παναθηναϊκούς στο δεύτερο μήνα. 16 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Λισμπόα. Νέος του τριομφόντων. Ω, 49-46 από αυτό τον απίθανο Λισμπόα. Το πέμπτο του τρίποντο στο δεύτερο. Για να δούμε πού θα σταματήσει το κοντέρ. Κατά τη Sporting στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας πριν από 3 μέρες σταμάτησε στα 10 τρίποντα και τους 40 πόντους. Γκάλις. Μυργιούνης, η σειρά του να δοκιμάσει απ' έξω. Ναι, 49-49. Από το τρίποντο του Χρήστου Μυργιούνη. Παναθηναϊκός που βέβαια δεν το βάζει κάτω, αλίμονο. Πάλι του Παταβούκα στον Γκυμαράες. Ο Κώστας Παταβούκας στην πρώτη του χρονιά με την πράσινη φανέλα και στην πρώτη συμμετοχή του στην καριέρα του στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Παταβούκας που κλείνει τα 28 στις 3 Φεβρουαρίου. Έχει 9 πόντους μέσα όρο φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχει βάλει 3 σήμερα. Ο Παταβούκας που κλέβει πολύ ωραία την μπάλα από τον Γκυμαράες και πολύ καθαρά. Γκάλις. Ο Γκάλις θα φτάσει και πάλι στο καλάθι. Δύσκολο σουτ και νέο καλάθι. 49-51. Ένα γενικό επιφώνημα θαυμασμού ακούγεται από τις κερκίδες για το απίθανο καλάθι του Γκάλι εδώ. Με το ένα χέρι δεν φοβήθηκε ούτε Κονσεϊσάο ούτε τίποτα. Με τη συμπλήρωση του πενταλέπτου ο Γκάλι φτάνει τους 24 πόντους. Θέλετε να έχει πάρει προσωπικά την υπόθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ κακή πάσα από τον Πέδρο Μιγγέλ. Δεν πρόλαβε εκεί ο Λισμπόα. Παταβούκας, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να ανακτά τον έλεγχο της κατάστασης. Μυργιούνης, Γκάλις, Βολκόφ με τον Πλάουντεν αντίπαλο. Ο Βολκόφ πλησιάζει όσο μπορεί στο καλάθι. Ναι, 53-49 και σιωπή στις εξέδρες του Παβιγιάου Ταλούς. Ο Παναθηναϊκός πάλι 4 πόντους μπροστά. Με ένα σερί 0-7 από τη στιγμή που ολοκλήρωσε το κρεσέντο του ο Λισμπόα. Πέδρο Μιγγέλ για 3. Rebound από τον Γκυμαράες που είχε καλύτερη θέση από τον Παταβούκα. Λισμπόα. Γκυμαράες με τον Παταβούκα. Ο Αγκολέζος μπερδεύεται. Ο Μυργιούνης έρχεται να κλέψει αλλά βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Απομένουν 15 δευτερόλεπτα για τους Λουζιτανούς για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. 13 λεπτά και 56 για να τελειώσει το παιχνίδι εδώ στο Παβιγιάου Ταλούς κάτω από τις εξέδρες του γιγάντιου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Κοιτάξτε τον Λισμπόα χωρίς να βλέπει, χωρίς τίποτα,
σηκώνεται να σουτάρει τρίποντο και τιμωρείται από μια θεαματική, μια φαντασμαγορική τάπα του Μυριούνη. Στη συνέχεια η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, αφού την έβγαλε ο Λίσβοα παρά τις διαμαρτυρίες του. Γκάλης. Πάντα με τον Κιμαράες που έχει τρία φάουλ και που δεν έχει δυσκολέψει παρά ελάχιστα τον Έλληνα Άσο. Βολκόφ τον Βράνκοβιτς. Τρία δευτερόλεπτα. Ήταν λίγο ξεχασμένος εκεί ο Βράνκοβιτς, καθυστέρησε και να κοντρολάρει την μπάλα. Και ο Λέμαν σφύριξε την παράβαση. Να εδώ, μπερδεύτηκε και λίγο. Πέρασαν 6,5 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, 53-49 για τον κυπελούχο Ελλάδας. Κονσεϊσάο αποφεύγει τον Βολκόφ και τον Βράνκοβιτς, αλλά αστοχή από κοντά. Παταβούκα στο rebound. Έχει φύγει ο Βράνκοβιτς, του δίνει την μπάλα Παταβούκα. Ο Μυριούνης θα καρφώσει. Ολοκληρώνονται στη φάση, ενώ έχουν ξαπλώσει αγκαλίτσα σαν ερωτευμένοι ο Βράνκοβιτς με τον Κονσεϊσάο. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς. Ο Βράνκοβιτς συνιστά στον Αφρικανό να προσέχει περισσότερο και ένα ο Μυριούνης που κάρφωσε. Δείτε πάλι τη βάση. Ο Γκάλης πάει για το alley hoop με τον Βράνκοβιτς, ο οποίος φέρνει αγκαλιά εδώ. Μάλλον σαν παλαιστής παρά σαν ερωτευμένος, εδώ που τα λέμε, τον Κονσεϊσάο. Πέντρο Μιγγέλ, 55-49. 6 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός. Πλάουντεν, βήματα του Πλάουντεν στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του. Τα σφυρίζει αμέσως ο Βοτιέ, ο Γάλλος. Ο Λισμπόα εξακολουθεί να διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση. Ο Γάλλος τον απειλεί με τεχνική ποινή. 12-52. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει ένα σερί που έχει ξεκινήσει από το 49-46. Τώρα είναι στο 0-9 αυτό το σερί. Και συνεχίζεται το μέτρημα. Βολκόφ. Πολύ κοντά στο καλάθι. Δεν μπορεί όμως να πάρει το επιθετικό rebound υπό την πίεση του Κονσεϊσάο. Πέντρο Μιγγέλ θα κλέψει προς στιγμή ο Βράνκοβιτς. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό από τα πόδια του Πέντρο Μιγγέλ ή του Κονσεϊσάο. Σε εκείνο το μπέρδεμα που έγινε εκεί. Γκάλης. Ο Γκάλης χωρίς να κοιτάζει ψάχνει τον Βράνκοβιτς, μπέρδεψε όμως και τον συμπαίκτη του ακόμα. Να δω ο Γκάλης, λέει στον Βράνκοβιτς να έχει συνεχώς τον νου του, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς από πού θα του έρθει η μπάλα όταν έχει συμπαίκτη τον Γκάλη. Τον Γκάλη που έχει σαν μέσο όρο 5 ασίστ φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χώρια 25 πόντους. Γκιμαράες. Ήταν η σειρά του να δοκιμάσει ένα σούτ. Ο Βράνκοβιτς βγάζει την μπάλα καθαρά. Αυτή όμως αναπηδά πάνω στην τελική γραμμή. Είναι και πάλι για την Μπενφίκα. Πέρασαν 8 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. 49-55 μπροστά πάντα ο Παναθηναϊκός. Λισμπόα. Αστοχή απελπιστικά, δεν πρέπει να αισθάνεται και πολύ καλά μέσα από τη γραμμή των 6-25 ο Λισμπόα. Γκάλης. Παναθηναϊκός που δεν δείχνει επηρεασμένος από το σοκ της Πάτρας. Είναι άλλωστε πολύ πιο έμπειρη ομάδα από την Μπενφίκα με πολύ περισσότερο ταλέντο. 49-57. Και μετά από όλα αυτά, βλέποντας την ομάδα του 8 πόντους πίσω, ο Μάριο Πάλμα ζητάει time out, ενώ ο κόσμος στο Παβιγιάο Νταλούς αποθεώνει τον Νίκο Γκάλη που φτάνει τους 26 πόντους, τους 11 στο δεύτερο ημίχρονο. Ελ Νταμάσιο. Φαίνεται ότι ενδιαφέρεται και για το μπάσκετ, όσο και αν παραμένει στη σκιά του ποδοσφαίρου εδώ στην Πορτογαλία. Ο Πλάουντεν βάζει ένα καλάθι μετά από πάρα πολλή ώρα για την Μπενφίκα, μειώνει σε 51-57. Ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ένα σερί 13-0 προηγουμένως. Να πάλι το καλάθι του Πλάουντεν από τα 6 μέτρα. Βράνκοβιτς. Παταβούκας, Βράνκοβιτς. Με τον Κονσεϊσάο θα μπορούσε να επιδιώξει την προσπάθεια ο Βράνκοβιτς για να πάρει το τέταρτο φάουλ του Αγκολέζου. Αντίθετα, χρεώνουν αυτό με τέταρτο φάουλ οι διαιτητές. Ο Κονσεϊσάο ξέρει να βάζει τα πόδια του στο σωστό σημείο και μετά να κάνει βουτιές. Τέταρτο φάουλ από τον Στόγιαν Βράνκοβιτς. Να εδώ, νομίζω ότι ήταν σωστή από αυτόν τον διαιτητή. Εδώ. Για να δούμε αν θα τον αλλάξει τον Βράνκοβιτς ο πολίτης.
Είναι ρίσκο να μείνει τόση ώρα μέσα στο παιχνίδι με 4 φάουλ. Πραγματικά σηκώνει τώρα τον Παπαγιάννη. Επιθετικό φάουλ του Πλάουντεν στον Μυριούνι. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ του Μάικ Πλάουντεν. Νάτος, ο Αμερικανός που ζει πολλά χρόνια στην Πορτογαλία και έχει πάρει την υπηκότητα αυτής της χώρας. Ο Βράνκοβιτς στον πάγκο και ο Παπαγιάννης μέσα στον αγωνιστικό χώρο στην πέμπτη του φετινή συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχει 4 συμμετοχές και 4 πόντους συνολικά. Σε ελπίσουμε όλα να πάνε καλά, γιατί στο πρώτο παιχνίδι όταν βγήκε ο Βράνκοβιτς πελάγωσε για λίγο ο Παναθηναϊκός. Λάθος του Γκάλι, δεν περίμενε την πάση ο Παπαγιάννης, δεν ήταν και πολύ καλή. Πέδρο Μιγγέλ, 51-57, 10 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Λάουντεν, Λισμπόα για 3 πόντους. Καλάθι και φάουλ. 54-57 από το τρίποντο του Κάρλος Λισμπόα. Δείτε πάλι το φάουλ του Μυριούνι και το καλάθι του βετεράνου Πορτογάλου, ο οποίος αποθεώνεται από το κοινό γύρω στους 3.000 οπαδούς του Μπενφίκα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το φάουλ δόθηκε μετά το σούτι, μπάλα πέφτει από βλάγια για την Μπενφίκα. Λισμπόα ξανά για 3. Ευτυχώς όχι αυτή τη φορά. Απαγιάννη στο rebound. Πήγαινε πολύ. Έχει βάλει ήδη 6 τρίποντα ο κύριος Λισμπόα. Ο Λισμπόα που έχει 36% από την γραμμή των 6-25 φέτος στην Ευρώπη πριν από το σημερινό μάτι. Παπαγιάννης από καλή θέση. Rebound από τον Κιμαράες. Ο Παπαγιάννης έβαλε τα χέρια του και έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο πολίτης δείχνει εκνευρισμένος. Είμαστε στα μισά του δεύτερου μηχρόνου. 54-57. Ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί με 8 πόντους προηγουμένως. Τώρα διαφορά στους 3 και η Μπενφίκα έχει την μπάλα. Λισμπόα, το γρήγορο πιστόλι των Λουζιτανών. Ο Πλάουντεν τον Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάου βρίσκει τρόπο. 56-57. Και πάλι στον ένα πόντο η διαφορά. 9-30 πριν το τέλος. Ήταν φαίνεται η σειρά της Μπενφίκα να κάνει ένα σερί. Ένα σερί που έχει φτάσει στο 7-0. Ο πολίτης σηκώνει τον Αλβέρτη που έχει μείνει πολύ ώρα έξω. Ο Γκάλης πετυχαίνει ένα νέο καλάθι. 56-59. Χρειαζόταν αυτό. Μια ανάσα για τον Παναθηναϊκό. 28 πόντοι για τον Νίκο Γκάλη. Πέδρο Μιγγέλ, Γκυμαράες. Λισμπόα και πάλι για 3. Rebound από τον Παπαγιάννη. Δεν μπορεί να τα βάζει όλα αυτό το Λισμπόα. Α, και δεν τα έχει βάλει και όλα εδώ που τα λέω. Το πρώτο ημίχρονο είχε 2 στα 8 τρίποντα. Το δεύτερο έχει βάλει 4, πρέπει να έχει χάσει 2 ή 3 ακόμα. Παταβούκας. Ο Βολκόφ με τον Πλάουντεν χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Ευτυχώς καταφέρει να την περάσει στον Μυριούνι που κάνει βήματα. Τουλάχιστον αυτή είναι η ετοιμιγορία του Βοτιέ. Να, ο Χρήστος Μυριούνις, 23 ετών. Να, πάλι φάση από αυτή την κάμερα δεν φαίνεται αν έκανε τρίποτα ή όχι. Ο Λισμπόα πάνε και να χτύπησε λίγο στην προηγούμενη φάση. Τον αποθεώνει ο κόσμος, είναι μέσα και το ακόμα Λισμπόα, δεν ξέρω αν θα τον αλλάξει ο Μάριο Πάλμα. Τον κοιτάει με έκδηλη αγωνία. Και τώρα καλεί τον Σέισας να πάρει τη θέση του αφού ο Λισμπόα κουτσένει. Να, ένα κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Ελπίσουμε βέβαια να είναι καλά ο Λισμπόα. Μπορεί να είναι τρελοκομείο, αλλά κανείς δεν εύχεται να τραυματιστεί ένας αθλητής. Μάλιστα ένας καλός παίκτης όπως ο Λισμπόα, ο οποίος δέχεται τις περιποιήσεις τώρα στον πάγκο της Μπενφίκα. 56-59. Μένουν 8 και 20 για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Πέδρο Μιγγέλ σε ένα πολύ δύσκολο σούτ. Τον βοηθάει και λίγο το μαλακό καλάθι του γηπέδου. 58-59. Μπαίνουμε στα τελευταία 8 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Βράνκοβιτς, 24 φάουλ. Η Μπενφίκα χωρίς τον Λισμπόα που είναι τραυματισμένος. Μπήκε ο Αλβέρτης στη θέση του Παπαγιάννη και τώρα ο Μυριούνης φτάνει στο καλάθι. 58-61 ο Παναθηναϊκός σε ένα χαμηλό σχήμα χωρίς εντερφόρ. 7 πόντοι για τον Μυριούνη. Νάτος. Για 3 πόντους ο Πέδρο Μιγγέλ. Το rebound ο Βολκόφ χωρίς να φοβηθεί βέβαια τον
μικρόσωμο συγκριτικά Σέισας. Και ο Γκάλης που χειροκροτείται, μάλλον ο Λισβό είναι αυτός που χειροκροτείται, αλλά πηγαίνει στα αποδυτήρια ο Λισβό. Γκάλης, πολύ δύσκολη προσπάθεια κεφάλαια από τον Σέισας. Σχεδόν όλη η πεντάδα της Μπενφίκα έπεσε πάνω στον Γκάλη για να το σταματήσει. Ο Γκάλης ήταν έτοιμος να δώσει ασίστ, όπως είδατε. Να εδώ, Γκάλης εναντίον 4-5. Και επειδή ακριβώς έδωσε πάσα τελικά, η μπάλα δίνεται από πλάγια. Ήταν το τέταρτο ομαδικό φαουλ της Μπενφίκα. Έχει 3 ο Παναθηναϊκός. Λίγα φαουλ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Βολκόφ θα κλέψει ο Σέισας. Ο Γκάλης όμως έχει καλύτερη θέση. Και τελικά θα πάρει την μπάλα από τον Σέισας. Μυριούνης έξω στον Παταβούκα. Για να σιγουρέψει, θα λέγαμε τα πράγματα. Ο Γκάλης παίρνει την ασίστ από τον Βολκόφ και τελειώνει και αυτή τη φάση. 58-63. Ο Λέμαν, ο Ελβετός διαιτητής, διακόπτει τον αγώνα για να σκουπιστεί λίγο το τερέν στο σημείο που έπεσε νωρίτερα ο Λις Βόα. Να πάλι φάση. Το καλάθι του Γκάλη που προσπάθησε να πάρει και το τέταρτο φάουλ του Κονσεϊσάου. Ο Κονσεϊσάου που έχει μείνει πάνω από 20 λεπτά στο τερέν με 3 φάουλ. Μαρκάροντας μάλιστα σχεδόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα τον Βράνκοβιτς. 58-63, 7 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Πέδρο Μιγγέλ. Κονσεϊσάου. Φάουλ του Μυριούνι. Έχω την εντύπωση πριν σηκωθεί για το λέει από Κονσεϊσάου. Αν είναι όντως έτσι, μάλλον θα πεθεί από πλάγια. Ναι, ο Λέμαν, όπως είδατε, δείχνει ότι ο Μυριούνις με το σώμα προσπάθησε να κλείσει αντικανονικά τον διάδρομο του Κονσεϊσάου. Να, εδώ είναι το φάουλ. Πέδρο Μιγγέλ. Κονσεϊσάο, δύσκολη προσπάθεια. Ο Αγγολέζος έχει μάθει πολύ καλά να παίζει με πλάτη στο καλάθι. 60-63, 6 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτι. Εδώ στο Παβιγιά ο Νταλούτς. Ο Κονσεϊσάο έχουν εντύπωση ότι έκανε βήματα τώρα που ξαναείδαμε τη φάση. Παταβούκας, Γκάλης. Παταβούκας θα προσποιηθεί από πολύ καλή θέση, ναι. 60-65 από τον Κώστα Παταβούκα που πετυχαίνει το δεύτερο του καλάθι εδώ σπιδιάς. Έχει 5 πόντους. Το πρώτο ήταν τρίποντο. Ο Μάριο Πάλμα ετοιμάζει τον Σιλβέστρε, έναν παίκτη με ύψος 2-5. Πέδρο Μιγγέλ, νέο τρίποντο. Ιησούς Χριστός, νικάει και όλα τα κακά σκορπάει με τους Πορτογάλους που από την αρχή του αγώνα δεν έχουν πάψει να πυροβολούν από τα 6-25. Αλλά βέβαια όταν έχουν βάλει 10-11 τρίποντα, 10 έχουν τώρα νομίζω. Έχει 6 ο Λισβόα, έχει 4 ο Πέδρο Μιγγέλ, έχει βάλει και ένα ο Πλάουντεν, 11 τρίποντα. Ο Αλβέρτης αστοχή, το rebound από τον Κονσεϊσάο, 63-65. Μένουν 5,5 λεπτά. Ο κόσμος παίρνει φωτιά βλέποντας ότι το παιχνίδι δεν έχει κρυθεί. Πλάουντεν. Σέισας. Γκυμαράες με τον Αλβέρτη κοντά στο καλάθι σχετικά. Πλάουντεν. Κονσεϊσάο με τον Βολκόφ. Δύσκολος του Κονσεϊσάο. Rebound από τον Αλβέρτη, ναι, με διπλή προσπάθεια. Και μπαίνουμε πια στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Πολίτης σιγά σιγά θα πρέπει να ετοιμάζει τον Βράνκοβιτς. Ναι, πραγματικά τώρα σηκώθηκε ο Δαλματός. Γκάλης. Παταβούκας για τρεις. Το rebound από τον Αλβέρτη. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον νεαρό που δίνει μια πολύτιμη ανάσα. 63-67 από τον 20χρονο Φραγκίσκο Αλβέρτη που θα λέγαμε ότι είναι πανέτοιμος και με το διαβατήριο τραγισμένο για να πάει στο Τορόντο με την εθνική ομάδα. Έστω και αν δεν έχει φανεί πολύ σήμερα, ο Σέισας αστοχή, δεν είναι ιδιαίτερα καλό σκόρερ, όμως πήρε το επιθετικό rebound. Πέδρο Μιγγέλ. Κονσεϊσάου με τον Βολκόφ. Γκυμαράες, φάουλ του Αλβέρτη στον Γκυμαράες, προσπάθησε να του κλείσει τον διάδρομο. Την μπάλα από πλάγια για τους Λουζιτανούς. Ήταν το πέμπτο ομαδικό φάουλ του Παναθηναϊκού. 4 έχει η Μπενφίκα. Όλα δείχνουν ότι δεν θα δούμε πολλές ελεύθερες βολές προς το τέλος. Δείτε ξανά πού σημειώθηκε το φάουλ. Έχουμε 4 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ένα ακόμα time out. Το σκορ είναι 67-63. 4 εδώ.
Έκτο την Μπενφίκα συναντήθηκε και άλλες δύο φορές με ελληνικές ομάδες. Πρόπερση με τον Πανιόνιο που ήταν η μόνη ομάδα που έχασε εδώ. Και πέρυσι με τον Άρη που είχε κερδίσει μέσα έξω. Καθοδόν για τον τρίαμβο του Τωρίνο. Ο Κονσεϊσάο τον Πλάουντεν αφού το παιχνίδι ξανάρχισε. Για άλλη μια φορά τυχερή Πορτογάλη. Ο Πλάουντεν ευστοχή αφού η μπαλά αναπήδησε στην Στεφάνη. 67-65, 3 και 50. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι ο Βράνκοβιτς. Παταβούκας. Γκάλης με φρουρό τον Σέισας στα τελευταία 4 λεπτά. Ο Γκάλης τον Παταβούκα για 3 πόντους ο Παταβούκας. Ο Βράνκοβιτς με το follow. 69-65 από τον Στόικο Βράνκοβιτς. Που ξεπερνάει και σήμερα τους 10 πόντους. Έχει 11. Νάτος εδώ ο Δαλματός Κύκλοπας. Είχε 7 rebound στο πρώτο ημίχρονο. Παναθηναϊκός μπορεί να μην έχει έφεση γενικά ως ομάδα στο επιθετικό rebound, αλλά αυτό που πήρε εδώ ο Βράνκοβιτς ήταν πολύτιμο. 69-65, η μπάλα από πλάγια για τους Πορτογάλους από το φάουλ του Γκάλη. Το πρώτο φάουλ του Νίκου Γκάλη. Πέντρο Μιγγέλ. Παναθηναϊκός πιέζει τώρα στην περιφέρεια για να αποφύγει το τρίποντο. Ο Πλάουντεν ο μόνος που αφήνεται να σουτάρει και πέμπτο φάουλ του Βράνκοβιτς. Πέμπτο φάουλ του Βράνκοβιτς λοιπόν. Δεν χρειαζόταν αυτό το φάουλ, αλλά ο Κροάτης παρασύρθηκε από την προσποίηση του Πλάουντεν. Έπεσε πάνω του παρά τις προσπάθειες να φυλαχθεί. Πολύ μεγάλη ζημιά, 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος να έπαιξε τη Μενφίκα σε μίνι σύσκεψη μέσα στο παρκέ. Παναθηναϊκός χάνει το σκιάχτρο του σε αυτά τα τελευταία 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Να πάλι το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές στον Mike Πλάουντεν. Κάτι λιγότερο από 10 πόντους, ο μέσος όρος του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα φέτος. Ευτυχώς αστοχή ο Πλάουντεν στην πρώτη βολή. Νάτος. 36 ετών και αυτό. Εκτός. Δεν είναι καμιά νέα ομάδα η Μπενφίκα. 66-69. Με 10 πόντους του Πλάουντεν. Φτάνει, ξεπερνάει για λίγο τον μέσο όρο του. Στη θέση του Βράνκοβιτς πέρασε ο Μυριούνης, ο Παναθηναϊκός και πάλι χωρίς σέντερ. Με τον Βολκόφ να παίζει τύπη σε αυτό το ρόλο. Παταβούκας και Γκάλης, 9 δευτερόλεπτα. Κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη της επίθεσης. Ο Παταβούκας αποκαλεί θέση. Το rebound από τον Μυριούνη, όχι. Τον Σεϊσάου μάζεψε. Για να δούμε. 2,5 λεπτά ακριβώς. 69-66 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ο Πέδρο Μιγγέλ πέρασε και εκεί δεν υπάρχει πια Βράνκοβιτς. 69-68 από τον Πέδρο Μιγγέλ που μειώνει στον ένα πόντο. Ας ελπίσουμε ότι η εμπειρία του Παναθηναϊκού θα είναι αυτή που θα του δώσει την άκρη σε αυτό το παιχνίδι. Φάουλ που δόθηκε στον Πέδρο Μιγγέλ. Μπάλα από πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Ποιος έχει τώρα 7 φάουλ, το φάουλ που έκανε ο Σέισας, όχι ο Πέτρο Μιγγέλ βέβαια. Τέταρτο φάουλ του Σέισας. 7 φάουλ έχει ο Παναθηναϊκός, 5 μόνο η Μπενφίκα. Γκάλης. Προσπαθούν να του ανοίξουν χώρο για την διείσδυση του παίκτες του. Για να δούμε. Ο Γκάλης βλέπει τον Παταβούκα. Και τώρα τον Μυριούνη, ο οποίος είναι ανενόχλητος. Ναι, το τρίποντα από τον Μυριούνη. Το πιο κρίσιμο σημείο, 68-72, 1:47 πριν το τέλος. 4 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός από το τρίποντο που ξαναβλέπετε. Ο Μυριούνης με 11 πόντους, με 10 πόντους έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Σέισας και Πλάουντεν. Ο Πλάουντεν να μαρκάρει στο rebound. Έχουμε φάουλ του Αλβέρτη. Πού το είδα αυτό το φάουλ, άραγε ποτέ. Ο πολίτης διαμαρτύρεται στον Λέμαν. Ζητάει άραγε να βάλει χαλινάρι στον Γάλλο. Μία συν μία βολές πάντως για τον Κονσεϊσάο. Για να δούμε. Πού ήταν άραγε το φάουλ του Αλβέρτη. Ίσα ίσα που ο Κονσεϊσάο σπρώχνει λίγο για να πάρει θέση για το rebound. Μία συν μία για τον Κονσεϊσάο. Που είχε 13 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μόνο 5 από εκεί και πέρα. Και εδώ θα πετύχει τη βολή για άλλη μια φορά το Στεφάνι. Κάνει τη χάρη των Πορτογάλων. Ο Βράνκοβιτς φωνάζει από τον πάγκο ότι κάποιος θα έπρεπε να πάει να διώξει την μπάλα, αλλά δεν είναι όλοι σαν και αυτόν.
Δεν έχουν όλοι τα τεράστια χέρια του και τον πόη του. 69-72 και rebound από τον Παταβούκα. 1-27 πριν το τέλος. Γιάννης. Με αντίπαλο τον Σέιτσας και χωρίς να βιάζεται ακόμα 16 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκάλης κοιτάζει το χρονόμετρο των 30 και τώρα σιγά σιγά πάει προς την επίθεση. Μυργιούνης, Παταβούκας, 6-5, κάποιος πρέπει να σουτάρει. Θα σουτάρει ο Παταβούκας στο κυποπίεση και νέο καλάθι. 69-74, σχεδόν στο τέλος του χρόνου του Παναθηναϊκού. Ο Κώστας Παταβούκας με το καθαρό μυαλό και την τεράστια εμπειρία εδώ μιλάει στο κρισιμότερο σημείο. 69-74 και time out 58 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός 5 πόντους μπροστά. Πόσο αξιόπιστος μπορεί να είναι ένας παίκτης με την λογική, την αγωνιστική νοοτροπία του Λισβόα. Πέδρο Μιγγέλ, Λάουντεν, εκεί κοιμόταν ο Κονσεϊσάου. Ευτυχώς έχασαν την μπάλα οι Πορτογάλοι. 48 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο πολίτης ζητάει νέο time out. Το τελευταίο έχω την εντύπωση του αγώνα, αν μετράω καλά. Δεν έχει να φοβάται τίποτα απολύτως. Θα χάσει πια μόνο με θαύμα μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει τη σέντρα. Ο Παταβούκας περνάει στον Αλβέρτη. Οι Πορτογάλοι προσπαθούν να κλέψουν, δεν κάνουν φάουλ. Ο Αλβέρτης θα στοχίσει. Μετράει το καλάθι. Μετράει το καλάθι. Εδώ οι διαιτητές κάνουν μια μεγάλη χάρη στην Μπενφίκα. Όμως ο Βολκόφ με την τάπα που δίνει στον Σέισας δίνει και πάλι το πάνω χέρι στον Παναθηναϊκό. Ο Γκάλης κερδίζει φάουλ από τον Σέισας. Βάζοντας έξυπνα το σώμα του μπροστά. 23 δευτερόλεπτα ακόμα. Η μπάλα είναι από πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχουν βολές. Είναι μόλις 5 ομαδικά τα ομαδικά φάουλ της Μπενφίκα. Ο Σέισας έφυγε από τον αγώνα με 5 φάουλ. Το καλάθι έπρεπε να μετρήσει προηγουμένως το lay-up του Αλβέρτη. Είχε χτυπήσει μπάλα στο ταμπλό πριν την κόψει ο Κονσεϊσάου. Οι διαιτητές είπαν να παίξουν έδρα σε αυτό το σημείο. Μήπως και προλάβουν οι Πορτογάλοι να καλύψουν αυτούς τους 5 πόντους. Όλα δείχνουν ότι το τρίποντο του Μυργιούνι και το καλάθι του Παταβούκα στα 58 δευτερόλεπτα θα αποδειχθούν πραγματικό χρυσάφι για τους δευτεραθλητές Ελλάδας. Αυτός με το 5 που μπήκε στο παιχνίδι είναι ο Νούνο Φερέιρα, ένας νεαρός 21 έτους που παίζει σπανιότατα. Εδώ έκανε φάουλ στον Γκάλι, όμως ακόμα δεν έχει δικαίωμα για βολές ο Παναθηναϊκός. Ούτε στο επόμενο φάουλ το Πορτογάλο θα εκτελέσει βολές. Και να το επόμενο φάουλ, γρήγορα το κάνει ο Πέδρο Μιγγέλ, προσέχοντας για να μην χαρακτηριστεί εσκεμμένο. Και πάλι από πλάγια η μπαλά. Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Α, όχι, αυτό ήταν το 8ο. Απλά η γραμματεία είχε αργήσει να περάσει και το προηγούμενο, αλλά και αυτό το φάουλ. Άρα λοιπόν ο Παταβούκας θα εκτελέσει μία στη μία, 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Καλό θα είναι να ευστοχίσει, γιατί με τους Πορτογάλους ποτέ δεν ξέρει κανείς, με την ροπή τους προς τα τρίποντα. Ο Παταβούκας κάνει το 69-75. 6 πόντους μπροστά. Και νάτος έτοιμος να στήσει το προβάδισμα. Έχει 8 πόντους και τώρα 9, φτάνοντας στον μέσο όρο του. 69-76, 20 δευτερόλεπτα. Βήματα του Πέδρο Μιγγέλ βέβαια. Ο Παναθηναϊκός δεν χάνει την νίκη με τίποτα. Στον πάγκο του ήδη πανηγυρίζουν. Οι Πορτογάλοι θα κοιτάξουν αμέσως να κάνουν φάουλ. Να εδώ η διπλή τρίπλα, οι βήματα όπως θέλετε. Ο Γκάλης θα βγάλει στον Μυργιούνι για να ροκανίσει τον χρόνο. Ο Αλβέρτης θα κερδίσει άλλο ένα φάουλ, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και εσκεμμένο, αφού πήγε με φόρα και χτύπησε τα χέρια του Φραγκίσκου Αλβέρτη ο αντίπαλός του. Ο Νούνο Φερέιρα. Δικαίωμα για μία συν μία στον Αλβέρτη. 13 δευτερόλεπτα ακόμα. 69-76. Ο Αλβέρτης έχει 4 πόντους. Εδώ θα χάσει τη βολή. Πέδρο Μιγγέλ θα σταματήσει σίγουρα για τρίποντο. Ναι, το δοκιμάζει. Rebound από τον Γκάλι. Τα δικά του χέρια τα πάντα είναι σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Το παιχνίδι τελειώνει. 69-76. Μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα σε καθολικό χειροκρότημα για Μπενφίκα και Παναθηναϊκό. Μπενφίκα φωνάζουν οι οπαδοί της πορτογαλικής ομάδας αναγνωρίζοντας την προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός φεύγει, η τριαβευτής κάνει την 7η νίκη του, την 4η σειρά.